Η μερίδα από παραγωγούς της Κρήτης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων της Μεσογείου, αλλά και την προσπάθεια να κατακτήσουν τις ξένες αγορές. Χίλιοι παραγωγοί από 7 συνεταιρισμούς της Κρήτης αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προωθήσουν προϊόντα της Μεσογείου, όπως η ντομάτα ή η πιπεριά, το αγγούρι στις ξένες αγορές. Όπλο τους, η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και το γεγονός ότι έχουν μεγάλη θρεπτική αξία. Στόχο έχουμε όλοι μαζί τα προϊόντα μας αυτά να τα πάμε στο καλάθι που λέμε της νοικοκυράς, να μπουν αυτά και να μην ξαναβγούν ποτέ. Στην ημερίδα που έγινε στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Vegetaraneo, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και φιλοδοξεί να κάνει γνωστά τα κριτικά προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα λαχανικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο διατροφικό ελληνικό πιάτο, ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο. Πλέον η ντομάτα, το αγγούρι αλλά και οι πιπεριές μπορούν να σερβιριστούν στο τραπέζι με μοντέρνο τρόπο, όπως μας εξηγούν οι ειδικοί. Εξάλλου η κριτική διατροφή φημίζεται για τη διατροφική της αξία. Έτσι, εδώ έχουμε γλυκές κόκκινες πιπεριές με μέλι, ξύδι και τηγανίδι φέτα. Εδώ έχουμε ντοματίνια με ανθότυρο, baby φιλαρόκας και βαλσάμικο. Εδώ έχουμε κάνει μια καταπληκτική σαλάτα με φλούδες από αγγούρι, φέτα και βινεγκρέτ αγγουριού. Στόχος των παραγωγών είναι να βάλουν τα κριτικά προϊόντα στο τραπέζι των Ευρωπαίων. Η μεσογειακή διατροφή με κέντρο τα κυπευτικά της Κρήτης έχουν όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα διαβατήρια για να κάνουν το μεγάλο τους ταξίδι στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι 7 συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλλιεργούν συνολικά 5.000 στρέμματα και η ετήσια παραγωγή τους ανέρχεται σε 100.000 τόνους κυπευτικών προϊόντων.